Αθλητικό ιδεώδες μέρος δεύτερο, επιστρέψαμε, μιλάμε για ένα νέο άθλημα, ένα άθλημα που ξεκίνησε από το εξωτερικό το 2014 και στην χώρα μας θα έρθει ουσιαστικά σε λίγες ημέρες, λέγεται Techball και φυσικά μαζί μας μέσω Skype από το πρώτο μέρος του αθλητικού ιδεώδους είναι ο Στίβ Παπαδόπουλος, αθλητής και προπονητής Techball. Κύριε Παπαδόπουλε, μιλήσαμε προηγουμένως για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό και σε αυτό το κομμάτι θέλω να προσθέσουμε το γεγονός ότι βλέπουμε μεγάλους ποδοσφαιριστές αναγνωρισμένους, τους ξέρει όλος ο κόσμος, Νεϊμάρ, Ρολανδίνιο, να παίζουν τέκμπολ. Αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση ουσιαστικά για αυτό το νέο άθλημα. Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη. Βλέπουν από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλοι αυτούς τους αθλητές να παίζουν πάνω στο τέκμπολ και σίγουρα τους κάνει να θέλουν να ξεκινήσουν και να το δοκιμάσουν. Είναι γνωστό ασφαλώς ότι οι Βραζιλιάνοι, άλλωστε, όπως είναι ο Νεϊμάρ και ο Ροναλντίνιο, με την τεχνική, η τεχνική είναι το δυνατό τους σημείο πάντα όλων των Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών. Είναι και το σημαντικότερο κομμάτι στο τέκμπολ η τεχνική, οπότε βοηθάει. Όσοι ποδοσφαιριστές έχουν καλή τεχνική κατάρτιση, είναι ακόμα καλύτεροι στο τέκμπολ. Σίγουρα, η τεχνική είναι το αλφα πράγμα πάνω στο τέκμπολ. Χρειάζεται ώστε να μπορέσει να περάσει την αντίπαλη ομάδα, την μπάλα και την πάσα. Mm-hmm. Τώρα να πάμε στο κομμάτι της χώρας μας. Στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι πρώτην ως το τέκμπολ δεν υπήρχε. Τώρα, πώς θα έρθει και τι θα γίνει ακριβώς? Προσπαθώ πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, μαθαίνοντας πράγματα από την Ουγγαρία που έχω επαφή, να φέρουμε το τέκμπολ στην Ελλάδα. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε τις επόμενες μέρες, 26 με 30, το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει στη Βέρεια, να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, ώστε να μπορούν να παίξουν όποιος θέλει και όποιος μπορεί από όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά μέσα από διάφορα βίντεο ή ακόμα και διάφορα τουρνά που θα τις επόμενες ημέρες να το διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι κάτι εφικτό, βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει ανταπόκριση στη χώρα μας, υπάρχουν είτε αθλητές, ποδοσφαιριστές, είτε οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήδη με έχουν πάρει τηλέφωνα από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Θέλουν να στήσουν τα τραπέζια, να το διαδώσουν. Με ρωτάνε πάρα πολύ πώς γίνεται, πώς τρέχει, τι θέλει. Το τέκμπολ δεν θέλει εξοπλισμό. Είναι το τραπέζι που πρέπει να αγοραστεί, να πάρθει σε ένα μέρος. Και από εκεί και πέρα με μια μπάλα ποδοσφαίρου πεντάρα όπως το ποδόσφαιρο, παίζεται. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι μέσα από τα διάφορα βίντεο που ανεβάζουμε τακτικά και μέσα από το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, πιστεύω ότι θα ακουστεί και θα διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή μου κάνατε την καλύτερη πάσα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μιας και είναι ένα άγνωστο μέχρι πρότινος άθλημα στην χώρα μας. Τι ακριβώς χρειάζεται από εξοπλισμό? Είναι ένα προσιτό, μάλιστα, οικονομικά άθλημα ή έχει κάποιες συγκεκριμένες οικονομικές απαιτήσεις που ενδεχομένως είναι και υψηλές για τις ημέρες μας? Οι απαιτήσεις που χρειάζονται για να παίξει το τέκμπολ είναι το τραπέζι. Από εκεί και πέρα ο εξοπλισμός είναι με ένα ζευγάρι παπούτσια, με ένα αθλητικό συνολάκι. Μπορείς να παίξεις χωρίς να χρεωθείς λεφτά ή να θέλεις να αγοράσεις κάτι άλλο. Από ό,τι πιστεύω, στις επόμενες μέρες, αν μπορέσουμε και προωθήσουμε τα τραπέζια αυτά στους κατάλληλους χώρους, όπως θέλουμε εμείς να μπουν στα σχολεία, στις κατασκηνώσεις, σε παιδικές χαρές, στους δήμους, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό το πράγμα, να μπορέσει ο κόσμος να το έχει στα πόδια του και να το παίζει ελεύθερα. Mm-hmm. Νομίζω θα είναι η καλύτερη κίνηση και η καλύτερη διαφήμιση για να διαδοθεί ευρέως το άθλημα σε όλη την χώρα, αν είναι δυνατόν. Αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό είναι αυτό το πράγμα, ότι έχει το τραπέζι, υπάρχει παντού, οπότε μπορεί ο καθένας να μπορέσει να παίξει πάνω στο τραπέζι και να βελτιώσει τις ικανότητες του. Mm-hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, πάμε και στο κομμάτι των κανονισμών, καθώς είστε και διαιτητής. Καταρχάς, ποιοι είναι οι κανόνες για να γίνει ένας αγώνας τέκμπολ, πόσοι παίκτες υπάρχουν και ποια είναι τα απαραίτητα για να ξεκινήσει ο αγώνας? Το τέκμπολ παίζεται με διπλά, τα οποία είναι
δύο παίκτες από τη μία μεριά και δύο από την άλλη, μονά, ένας-ένας, μεικτά, κορίτσι-αγόρι, κορίτσι-αγόρι. Mm-hmm. Τώρα όσο αφορά τους κανονισμούς, η μπάλα δεν πρέπει να πέσει κάτω από το τραπέζι και πρέπει να περαστεί στην αντίπαλη μεριά με τρία αγγίγματα. Όταν λέμε άγγιγμα, εννοούμε με τρεις πάσες. Και δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε το τραπέζι, το τέκμπολ. Δεν επιτρέπεται κανένας από τους παίκτες να το ακουμπήσει προφανώς. Ναι, ούτε τον αντίπαλο αθλητή την ώρα που προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Οπότε δεν έχει επαφή. Είτε παίζεις με ένας παίκτης, ένας εναντίον ενός, είτε δύο εναντίον δύο, οι πάσες είναι τρεις. Στην τρίτη προσπάθεια πρέπει να περάσει την μπάλα. Είναι υποχρεωτικές οι τρεις πάσες, κύριε Παπαδόπουλε, ή μπορείς και στην πρώτη ή στη δεύτερη να περάσεις την μπάλα στο υπόλοιπο μισό του τραπεζιού? Στον μονό παίχτη, όταν παίζει, μπορείς να κάνεις επαφή και να περάσεις την μπάλα με τη δεύτερη και με τη τρίτη προσπάθεια. Στο διπλό, όταν παίζονται 2-2, είναι υποχρεωτικά να ανταλλάξει μια φορά η μπάλα ανάμεσα στο ζευγάρι. Άρα μιλάμε λοιπόν για δύο πάσες το λιγότερο. Ναι. Mm-hmm. Όταν είναι διπλός ο παίκτης, όταν έχουμε συμπαίκτη δηλαδή, πρέπει να περάσει η μπάλα και από τον ένα και από τον άλλο για να περάσει η μπάλα κατευθείαν. Mm-hmm. Για να περάσει την απέναντι μεριά. Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι ότι δεν μπορείς να περάσεις, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ίδιο μέρος του σώματος δύο φορές. Δηλαδή, αν κάνεις ένα κοντρόλ με το γόνατο, δεν μπορείς να κάνεις ξανά πάσα με το γόνατο. Αν κάνεις κοντρόλ με το κεφάλι, δεν μπορείς να την περάσεις με το κεφάλι. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις συνέχεια διαφορετικό μέρος του κορμιού. Νομίζω αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό, για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το σώμα σου καλύτερα, όχι μόνο τα πόδια ή μόνο το κεφάλι ενδεχομένως. Ναι, το κάνει πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει και η εξέλιξη πάνω στο διπλό που θα παίξεις, όσον αφορά στην επιστροφή, πρέπει να περάσεις μετά αν το πέρασες την μπάλα με το κεφάλι, πρέπει μετά να το περάσεις με ένα άλλο μέρος του κορμιού. Mm-hmm. Οπότε βάζει και τη σκέψη, αλλά και την τεχνική. Ουσιαστικά κάθε ομάδα ποιος είναι ο στόχος της? Πρέπει να περάσει την μπάλα στην απέναντι μεριά και μετά τι να γίνει? Σκοράρει κάποιο γκολ ενδεχομένως? Ναι, το παιχνίδι ξεκινάει με σερβίς. Με τα πόδια προφανώς. Ναι, με τα πόδια, τα χέρια δεν χρησιμοποιούμε καθόλου, με σερβίς και πρέπει να, που είναι 2 μέτρα μακριά από το τραπέζι και προσπαθείς την μπάλα να την περάσεις απέναντι, χτυπώντας στην απέναντι μεριά του τραπεζιού. Από εκεί πέρα ο αντίπαλος προσπαθεί την μπάλα να την κοντράρει, να κάνει την υποδοχή και να την περάσει απέναντι. Mm-hmm. Στους μονούς αγώνες, ένας-ένας, τα σετ είναι στους 12 πόντους, είναι ένα σετ. Και στα πόσα σετ ολοκληρώνεται? Στα 3. Mm-hmm. Κατανοητό. Στο διπλό είναι στους 20 πόντους και είναι στα 2 σετ. Κύριε Παπαδόπουλε, το ποδόσφαιρο είναι ένα καθαρά λαϊκό, ίσως το πιο λαϊκό άθλημα. Είναι και το τέκμπολ αυτό, είναι κάτι αντίστοιχο και είναι ο στόχος άλλωστε αυτός παγκοσμίως είναι ένα άθλημα για να μπορούν να παίξουν όλοι, ανεξαιρέτως. Ναι. Να σας πω ότι από έξω αυτό που φέρνω στην Ελλάδα είναι το άθλημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να το διαδώσουν σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούν να το κάνουν άθλημα των επόμενων χρόνων για να μπει στην Ολυμπιάδα. Γιατί από ό,τι καταλάβατε, με ένα τραπέζι μπορεί να παιχτεί σε όλο τον κόσμο. Και θέλουν να το διαδώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και να το εντάσσουν στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Είναι ένα άθλημα υποψήφιο για Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε καταλαβαίνετε τα επόμενα χρόνια. Θα ο πίκης ανέβει πάρα πολύ και σίγουρα είναι το καλό ότι μπορούν να το παίξουν όλοι. Για τη Βέρεια, το γεγονός ότι θα φέρει πρώτη στην χώρα μας το τέκμπολ, τι σημαίνει αυτή η αρχή που θα κάνει η πόλη σε ένα νέο άθλημα? Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που θα ξεκινήσουν όλα από τη Βέρεια που είναι η καταγωγή μου. Από εκεί και πέρα δεν θα σταθώ μόνο στη Βέρεια, θέλω να το διαδώσω και να το φτάσω σε όλη την Ελλάδα. Και από εκεί πέρα θα προσπαθήσω να κάνω τη δικιά μας ομοσπονδία, ώστε να έχουμε και επίσημα τη Βούλα. Νομίζω ότι θα είναι η πιο σημαντική κίνηση για να μπει σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πλεύση το τέκμπολ στην χώρα μας. Κύριε Παπαδόπουλε,
Μία τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ανάπτυξη του Tecball τα επόμενα χρόνια για την χώρα μας, κατά κύριο λόγο, για την Ελλάδα? Σίγουρα πιστεύω ότι αργήσαν πάρα πολύ, γιατί ήδη παίζεται 6 χρόνια έξω, αλλά σίγουρα αν πάνε όλα όπως τα βλέπω και τα σκέφτομαι, πιστεύω στο επόμενο χρόνο θα έχει μεγάλη αύξηση, και ειδικά άμα γίνει και η Ομοσπονδία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Του χρόνου ίσως μιλάμε για το πρώτο πρωτάθλημα, πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Που θα είναι επίσημο φυσικά και οι τίτλοι και τα πάντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. 26 του μήνα λοιπόν πανελλήνιο τουρνουά στην Βέρεια, το πρώτο πανελλήνιο τουρνουά Tecball που θα γίνει στην Βέρεια, η οποία ως πόλη φέρνει το άθλημα στην χώρα μας από το εξωτερικό. Κύριε Παπαδόπουλε, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Εδώ θα είμαστε φυσικά να τα ξαναπούμε, και μετά τη διοργάνωση, να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα, αν υπήρχε πλούσιο θέαμα και αν το ευχαριστήθηκαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε αυτό που πάτε να κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπου εδώ το αθλητικό ιδεώδες έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Με πάρα πολύ αθλητισμό πάντα. Καλή συνέχεια.